Εύκολα. Λοιπόν, θα σε ξεκινήσω όμως από μια ιστορία που ξεκίνησε από βουλευτή του κόμματός σας, τον ανεξάρτητον Έλληνα, τον κύριο Κατσίκη. Ο οποίος κύριος Κατσίκης ουσιαστικά είπε να κάνουμε την ανταλλαγή, αυτό που λένε οι Τούρκοι, μέσος πλην σαφώς, δημοσιεύματα, το είπε και ο κύριος Ερντογάν. Ομοιρία είναι λοιπόν, να δώσουμε τους 8, να πάρουμε τους 2. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την εφημερίδα Βγή που σήμερα τον πηγαίνει στα πάρα πολύ μαλακά πρωτοσέλιδα. Σε αντίθεση με άλλες εφημερίδες οι οποίες έβαλαν το θέμα στη διάστασή τους, δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής μέσα από την ρίση του δημιούργησε και ζητήματα που αφορούν τις ανέλη, ότι σε καμία περίπτωση οι ανέλη δεν έχουν τέτοια γραμμή, και αυτό νομίζω είναι σαφέστατο και από τις τοποθετήσεις του Πάνου Καμένου, αλλά πάνω απ' όλα δημιούργησε και ζητήματα με την Ελλάδα, διότι δεν μ' άρεσε χθες που είδα τη Χουριέτ με αυτό το πρωτοσέλιδο τίτλο. Έτσι. Εντάξει, το διόρθωσε μετά ή προσπάθησε να το διορθώσει. Αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι συμφωνώ με τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Ότι καλό είναι να μην μιλάμε όλοι για όλα. Ναι, μου συμβαίνει αυτό. Κάποιοι έχουν πιάσει τα σίδη στα παράθυρα και μιλάνε για τα εθνικά. Εντάξει, ο δημόσιος λόγος πρέπει να διατυπώνεται. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Πρέπει να πω πάντως ότι είναι από τους βουλευτές που γενικά έχουν μια προσεκτική στάση. Του φύγε. Τώρα, επάνω στην κουβέντα, δεν θέλω να δικαιολογήσω κάτι, γιατί όταν βγαίνεις απέναντι σε έναν δημοσιογράφο, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι λες. Τώρα, αν εκείνη την ώρα. Και πολύ περισσότερο για εθνικά θέματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί δεν είναι απλώς ένας βουλευτής. Πάντως είναι σαφές, κύριε Παναγιώτη. Είναι κυβερνητικός βουλευτής. Είναι. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πάντως, κύριε Παναγιώτη, σας διαβεβαιώ κατηγορηματικά ότι δεν είναι καθόλου θέμα που έχει να κάνει με τους ΑΝΕΛ. Ήταν μια προσωπική του άποψη, επώδυνη δυστυχώς και για τους ΑΝΕΛ και για την Ελλάδα. Ανάληψη ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει, κύριε Κουί. Δηλαδή, εντάξει, λες κάτι, δημιουργείς ένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να λάβεις την ευθύνη με κάποιο τρόπο. Εντάξει, την ευθύνη την ανέλαβε ζητώντας με τον τρόπο του. Είχε δίκιο ο Δημήτρης ο Καμένος που του είπε ότι επαναζητήσει ένα δημόσιο συγγνώμη. Προσπάθησε να το διορθώσει διαφορετικά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα συγγνώμη μου, ξέφυγε. Συγγνώμη. Θα το έλεγα. Δεν είναι κακιά η λέξη συγγνώμη στην πολιτική. Λοιπόν, και επειδή είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Αλλά επαναλαμβάνω όμως, είναι από τους ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά με την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί στο δημόσιο. Συμφωνώ απόλυτα. Το είπατε άλλωστε. Συμφωνώ και απόλυτα. Το είπε και ο ίδιος στη συνέχεια. Κύριε Κουίκα, από εκεί πέρα, επειδή είμαστε σε τα ελληνοτουρκικά και την υπόθεση των δύο Έλληνων στρατιωτικών, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ιστορία, η νομιρία από την πλευρά των Τούρκων? Κοιτάξτε, έχω κάνει μία δήλωση ότι οι δύο φαντάροι είναι όμοιροι καταστάσεων και νοοτροπιών στην Άγκυρα και νομίζω ότι αυτό ίσως περιγράφει και το σύνολο της εμπλοκής την οποία έχουν μέσα από την πρώτη μέρα που συνελήφθησαν, την ώρα μάλιστα όπου περιμένανε οι δύο διοικητές των μονάδων τους. Δηλαδή, ο διοικητής Έλληνας και ο διοικητής από την Τουρκία, οι δύο διοικητές εκεί στη συνοριακή γραμμή, να γυρίσουν οι άνθρωποι πίσω. Και παρενέβη ο εισαγγελέας και είπε όχι, κρατώνται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπήρξαν διαβήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά έφερα το θέμα και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό και πρωτοφανές για τη Βρετανία γεγονός, με τη βοήθεια του Αλμπέρτο Κώστα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ελληνοβρετανικής Επιτροπής Φιλίας, παντρεμένος με Ελληνίδα από τα Ψαχνά. Η Μεγάλη Βρετανία δεν παίρνει και πολύ ξεκάθαρες θέσεις σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Μην ξεχνάμε το κυπριακό και το ρόλο. Σαφέστατα. Αλλά μπήκε μέσα και τους είπε, παρουσία της ΜΕΗ μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής, της Πρωθυπουργού της Βρετανίας, ότι είχα προηγουμένως εδώ στο γραφείο μου τον Έλληνα Υφυπουργό, ο οποίος είπε ότι εμείς σε κάποια ψηφίσματά σας τα στηρίζουμε. Εσείς δεν θα στηρίξετε κάποια στιγμή και κάποια δικά μας αιτήματα, όπως είναι αυτό με τους φαντάρους? Λοιπόν, ήταν μια ενέργεια και αυτή. Τώρα, μη γελιόμαστε. Είναι στα χέρια του Ερντογάν. Του πρόεδρου της Τουρκίας η υπόθεση. Θέλω να ελπίζω. Δεν είναι στα χέρια της τουρκικής δικαιοσύνης που λέμε, στα χέρια του Ερντογάν. Γιατί δεν μιλάμε για ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε. Η κριτική είναι εύκολη. Mm-hmm. Όμως το να κάνεις μια κριτική η οποία μπορεί να εμπλέξει και να δυσκολέψει τις διαπραγματεύσεις, τις διπλωματικές συνεννοήσεις, τις διεθνείς πρωτοβουλίες οι οποίες γίνονται, θα έλεγα τουλάχιστον. Από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών
Ναι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και στο τι απαντάμε. Άρα, νομίζω σας έδωσα μία απάντηση. Σωστά. Θέλω να ελπίζω πάντως ότι ελπίζω και εύχομαι. Εύχομαι στην Παναγία, ειλικρινά εύχομαι, να κάνουν Πάσχα σπίτι τους. Κύριε Κουίκο, όμως η αξιωματική αντιπολίτευση και το σύνολο της αντιπολίτευσης, θα έλεγα, σας ασκεί έντονη κριτική για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, ότι τον υποτιμήσατε, ότι δεν κάνατε αυτό που έπρεπε, δεν έχετε διαβάσει σωστά τις τουρκικές προκλήσεις και σας εγκαλεί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ θα είμαι σαφής. Αυτή η κυβέρνηση ούτε ζεμπικές έκανε με τον Ερντογάν, ούτε κουμπαριές έκανε με τον Ερντογάν. Και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε έναν απρόβλεπτο πολλές φορές παράγοντα που είναι ακριβώς απέναντί μας. Και με πολλές προκλήσεις, θα έλεγα. Όπως η τελευταία, με το σκάφος του λιμενικού. Λοιπόν, στην διπλωματία ας είμαστε λίγο σοβαροί, ας μιλάμε λιγότερο. Θυμίζω σε αυτούς οι οποίοι ανήκουν στο λεγόμενο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μόνο Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι αυτή, τουλάχιστον αυτή που έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει ότι στην πολιτική πρέπει να μιλάμε λίγο. Και πολύ περισσότερο να θυμίσω ότι υπήρξαν πολύ ισχυρές εθνικές περιπτώσεις όπου η Νέα Δημοκρατία έβαζε πλάτες ως αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και υπενθυμίζω το τι συνέβη το 1987, όταν βγήκε το ερευνητικό σκάφος το τουρκικό στο Αιγαίο και έτυχε να είμαι στο σπίτι εκείνο, που ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο συγχωρεμένος, ο ύμνηστος, και πήρε τηλέφωνο τον Ανδρέα Παπανδρέου και του είπε, επειδή ξέρω ότι μπορεί εσύ να μην μπορείς να μιλήσεις, πες μου τι θες να πω εγώ. Υπάρχει αυτός ο διάβολος επικοινωνίας όμως, κύριε Κουίκ, του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί δεν μπορεί εν ονόματι του να την κρεμίσουμε την κυβέρνηση με κάθε τρόπο να παίζουμε και με τα εθνικά θέματα. Με πρωτοβουλία ποιου πρέπει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, ο διάβολος επικοινωνίας? Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης δεν τσιγκλίζεται η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία μονίμως είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και την απρέπεια που ποτέ δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Από κέναν προηγούμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, παραλαμβάνω, κανέναν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, το να βγαίνει ο σημερινός αρχηγός έξω στην ΗΠΑ, στις ΗΠΑ και να αποδομεί την πατρίδα του. Να την αποδομεί κατά αυτόν τον τρόπο που μίλησε στη Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη, που αλλού πήγε. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά τουλάχιστον για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως ένα ιστορικό κόμμα είναι πρωτοφανή. Υπάρχει διγλωσία. Γιατί έχουμε τον. Που μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Στην κυβέρνηση. Είμαι στην κυβέρνηση. Ναι. Κοιτάξτε. Όχι, για το θέμα αυτό και για άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ακούμε τον κύριο Καμένο να μιλάει για ομοίρια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι μεθοριακό το θέμα, το κρατήσουμε χαμηλά. Το ότι είναι ένα σύνηθες μεθοριακό επεισόδιο το οποίο το εξέλιξαν από πλευράς της Άγκυρας έτσι όπως εξελίχθηκε, ναι, είναι γεγονός. Ένα συνηθισμένο μεθοριακό επεισόδιο. Μην γελιόμαστε, το οποίο πήρε αυτές τις διαστάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω ότι. Με κραυγές δεν μπορούμε να λύνουμε τέτοια ζητήματα. Ελληνοτουρκικά, πώς τα βλέπετε? Ο Ερντογάν πήρε τα μηνύματα, ήταν σκληρά τα μηνύματα των Ευρωπαίων στη Σύνοδο, στη Βάρνα. Ωστόσο, με το που πάτησε το πόδι του πάλι στην Άγκυρα, στέλνει μηνύματα. Συμβούλιο Ασφαλείας τουρκικό χθες. Εμείς δεν αναθεωρούμε τις διεκδικήσεις μας στο Αιγαίο. Κυπριακή ΑΟΣ έχουμε δικαιώματα. Για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, κοιτάξτε να δείτε, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά έχετε και εσείς 8. Όλη η ενημέρωση που κάνουμε στο εξωτερικό, και εγώ, ο οποίος τρέχω έξω πολλές φορές και τις περισσότερες μάλιστα, αντικαθιστώντας με δική του επιλογή τον Υπουργό, τον κύριο Κοντζιά, σε διεθνή φόρα, σε διεθνείς διασκέψεις υπουργικές. Δεν φεύγω μόνο για τα ομογενειακά. Θα έλεγα ότι περίπου τα 2/3 των ταξιδιών μου έχουν να κάνουν με καθαρά ζητήματα του ΙΠΕΞ και εκεί παράλληλα μπορεί να κάνω και τις ομογένειες αν υπάρχει. Πρέπει να σας πω ότι ενημερώνουμε βεβαίως και για τα ελληνοτουρκικά, για το τι τρέχει, τι συμβαίνει. Τα ελληνοτουρκικά, τα οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν εξαίρεται μόνο στο Αιγαίο. Τα τουρκικά, πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι, παίζουν πολύ έντονα και στον χώρο των Βαλκανίων. Θα έρθουμε και σε αυτό. Νομίζω όχι. Σας ανοίγω εγώ τον διάδρομο. Υπενθυμίζοντας μερικά απλά πράγματα. Ότι το υπογάστριο της Βουλγαρίας είναι μουσουλμανικός πληθυσμός. Υπεβάζω Κόσοβο. Το Ισλαμικό τόξο. Ακριβώς αυτό όπως το είπατε. Ναι. Ένα τόξο το οποίο περνάει και μέσα από την Αλβανία, περνάει βεβαίως μέσα από τα Σκόπια και φτάνει μέχρι τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Είναι η στρατηγική του αναθεωρητισμού του Ερντογάν. Είναι Νταβούτογλου. Η θεωρία Νταβούτογλου. Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, θα καταλάβετε πολλά. Συνεπώς, είναι υποχρέωση
της ελληνικής κυβέρνησης να επιλύσει θέματα Βαλκανίων και γι' αυτό τρέχουν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ. Αλλά εγώ βάζω την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να ομογενειοποιήσει λίγο αυτή την γειτονιά των Δυτικών Βαλκανίων για να μην έχουμε απρόβλεπτες καταστάσεις στο παρελθόν. Ξέρετε κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν θέλω μετά από 5 χρόνια, εάν σκάσει μια βόμβα στην περιοχή των Βαλκανίων και μάλιστα πάνω από το κεφάλι μας, να μας πούνε ότι «Α, τότε εσείς φταίτε που δεν τα είχατε προλάβει όλα αυτά τα πράγματα». Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που λέτε Βαλκάνια. Μακεδονικό, πότε θα ρίξετε την κυβέρνηση για αυτό το θέμα? Ορίστε. Πότε θα ρίξετε την κυβέρνηση? Είμαι υφυπουργός εξωτερικών, κύριε Παναγιωτόπουλε, και θα έλεγα ότι η ερώτηση θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πότε θα επιληθεί το πρόβλημα? Πότε θα επιληθεί και με ποιους όρους και υπάρχει η αντίδραση και για να μην αφήσω, και για να μην αφήσω απάντητη, γιατί, θα το πω ευθέως, και για να μην αφήσω απάντητη και ευθέως την προβοκατόρικη ερώτησή σας, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν πει, ανεξάρτητα με την γραμμή, με τα τρία ψηφίσματα των αντίστοιχων εθνικών του συμβουλίων, ότι δεν δέχονται τον όρο Μακεδονία σε μια σύνθετη ονομασία. Και θα κάνουμε οτιδήποτε για να μην περάσει αυτό. Λέω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και το έχω πει, δεν πρόκειται να δημιουργήσουν ρήγματα στην κυβέρνηση, και αυτοί οι οποίοι ονειρεύονται ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν, αν έρθουν, να έρθουν στα πράγματα για να κουκουλώσουν τα σκάνδαλά τους, κάνουν μεγάλο λάθος. Δεν θα κουκουλωθεί κανένα σκάνδαλό τους, θα πληρώσουν μέχρι τέλος σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έκαναν διοικούνται σε αυτόν τον κύριε τόπο. Κύριε Κουίκο, όμως, ονομασία λύση με την ονομασία τη σύνθετη? Να μην καταρχήν σύνθετη ονομασία, ναι. Εξάλλου, εγώ ήμουν από εκείνους που όταν το θέμα το έθετε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, ήμουν με το πλευρό του απέναντι στο Σαμαρά. Αυτό δεν είναι κάτι που... Αλλά εσείς είσαστε στη Εγώ είμαι με την γραμμή το ότι πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε το θέμα. Οπωσδήποτε το θέμα. Από εκεί και πέρα, επειδή βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις, επειδή πρόκειται να γίνει και η συνάντηση στη Βιέννη υπό τον Νίμιτς, επειδή βλέπουμε και το τι βάζουν σιγά σιγά επάνω, όχι σιγά σιγά, το τι βάζουν ανοιχτά ομά επάνω στο τραπέζι οι Σκοπιανοί για ορισμένα θέματα. Όχι μόνο ταυτότητα ή γλώσσα, αλλά και άλλα, ακόμα και του συντάγματος. Να επαναλάβω ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι η οποιαδήποτε λύση προϋποθέτει αλλαγή του συντάγματος. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Το έχει πει και ο κύριος Καμένος αυτό. Σωστό. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι της ονομασίας όμως, γιατί μπαίνει και ένα βέτο. Ωραία, σύμφωνοι, από την πλευρά του κ. Καμένου. Αλλά ξέρετε κάτι, το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς. Το πρόβλημα το έχουν οι Σκοπιανοί. Ναι, όμως, ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε λάθος που είπε στη συνέντευξη Γκόρνα Μακεντόνια. Χαρακτηρίστηκε και πάρα πολύ αυτό το θέμα. Γιατί την ώρα της διαπραγμάτευσης ο Πρωθυπουργός δεν είναι όνομα. 140 χώρες έχουν ήδη βαφτίσει αυτό το παιδί. Έχει δίκιο ο Νίκος Κοντζίας. Δεν είναι αβάφτιστο το παιδί. Το παιδί είναι βαφτισμένο από 140 χώρες. Και υπενθυμίζω ότι η πρώτη, αν όχι ο πρώτος που βγήκε και το βάφτισε ως Μακεδονία, ήταν ο παράγοντας Ηνωμένες Πολιτείες το 1995. Και να υπενθυμίσω επίσης το 1995, όταν βαφτίστηκε πλέον επίσημα τα Σκόπια από τις ΗΠΑ Μακεδονία, εγώ δεν είδα καμία διαδήλωση την οποία να κάνανε τότε οι μακεδονικές οργανώσεις. Επιστολή διαμαρτύρας μπορεί να στείλανε. Αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Να ποδοσφαιροποιήσουμε λίγο την πολιτική. Το κακό είναι ότι ποδοσφαιροποιήθηκε η πολιτική και όπως επίσης και πολιτικοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Σωστή. Και αυτό είναι τραγικό και το φώναζα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση, με επιχειρηματίες οι οποίοι ελέγχουν μέσα, οι οποίοι ελέγχουν κερκίδες, στρατώσεις κερκίδες, και οι οποίοι εμπλέκουν και το ποδόσφαιρο με την πολιτική, δημιουργούν ένα μείγμα πολύ εκρηκτικό. Δεν είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο έχει πάρει ένα λάθος δρόμο. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Κράτος είναι Ολυμπιακός, ακούμε το σύνθημα. Το διάβασα σήμερα, mm-hmm. και θα έλεγα τουλάχιστον εκείνοι οι οποίοι το φωνάζουν. Δικαίωμά τους. Εκείνοι όμως που το αναδημοσιεύουν, πρωτοσέλιδα μάλιστα, έχουν τις ευθύνες τους. Δεν υπάρχει κράτος ούτε του Ολυμπιακού, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε της ΑΕΚ, ούτε κανενός. Το κράτος βέβαια μέχρι σήμερα έκανε τα στραβά μάτια. Ξεκίνησε έναν αγώνα, ο Σταύρος ο Κοντονής, πολύ επιθετικά, αλλά και καλά έκανε τότε. Για να φέρει μια τάξη μέσα στο ποδόσφαιρο, και του την πέσανε από όλες τις πλευρές. Και τώρα που βρισκόμαστε? Τώρα βρισκόμαστε πρώτου Brexit. Ακριβώς. Με τον Αυστριακό να λέει τα αυτονόητα. Να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις,
να ελέγχονται για τις δηλώσεις τους οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Πώς θα εφαρμόζονται οι αποφάσεις όταν έχουμε μονίμως τις αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών? Εγώ λέω ουσιαστικά είναι ο στρατός των παραγόντων που βγαίνουν, κάνουν διαδηλώσεις. Χθες δεν άφησαν τον κύριο Τσακαλώτο να μιλήσει εκεί που είχε προγραμματίσει. Καλά, να σας πω κάτι. Στη Θεσσαλονίκη δεν άφησαν τον κύριο Γιώργο. Ωραία, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ, ο οποίος είμαι ένας δεδηλωμένος Ολυμπιακός και μέλος της κυβέρνησης. Δηλαδή, θα μου πείτε ότι δεν μπορώ να πάω να εμφανιστώ κάπου επειδή θα είναι απέναντί μου είτε οι Παοκτζίδες, είτε οι Αεκτζίδες, είτε οι Παναθηναϊκοί. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και διαμορφώνεται όμως ένα κλίμα τέτοιο αντισυγκεντρώσεων, οπαδικών αντισυγκεντρώσεων. Ποιος θα δημιουργεί. Ακούστε. Έχω μία άποψη, η οποία δεν έχει να κάνει με το τι έγινε χθες με τον Τσακαλώτο, ούτε τι έγινε προχθές με τον κύριο Γεωργιάδη. Και τα δύο καταδικαστέα. Σας διαβεβαιώ. Δεν μπορεί οι κερκίδες να καπελώνουν έτσι την πολιτική, όμως και από την άλλη πλευρά και οι πολιτικοί, είτε με ήττα είτε με μικρογιώτα, δεν μπορούν να παρεμβαίνουν έτσι το ποδόσφαιρο. Εγώ διαφώνησα, παράδειγμα, με την δήλωση που έκανε ο Γιώργος Λαζαρίδης στη Θεσσαλονίκη. Δέχομαι το ότι θέλει να υπερασπιστεί τον ΠΑΟΚ, δέχομαι το ότι θέλει να υπερασπιστεί τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορούμε να χωρίζουμε την Ελλάδα σε βορρά και σε νότο. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Ναι, σας χρεώνουν τον κύριο Σαββίδη, ας πούμε, τον χρεώνουν στην κυβέρνηση. Εσείς είσαστε ένας δηλωμένος Ολυμπιακός. Ωραία. Λοιπόν, τον χρεώνουν τον κύριο Σαββίδη στον Ολυμπιακό, τον κύριο Μαρινάκη στην οικογένεια. Στη Νέα Δημοκρατία, ναι, εντάξει, ότι έχει κάνει τον Ολυμπιακό εκλογικό κατάστημα τη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει δηλαδή. Σύμφωνοι, αλλά αυτό όμως το θεωρείτε ότι είναι υγεία, δεν πρέπει αυτό κάπου να σταματήσει. Είναι άρρωστο. Ωραία. Και όλα αυτά τα βάζω και με τα τεκμήρια της αθότητας επάνω. Και βέβαια, ο υγιής όλα αυτά, αυτοί που αγαπούν όλα αυτά, ομάδες, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα βάζω και με το τεκμήριο της αθότητας. Μπορεί παράγοντες να έχουν θέματα με την δικαιοσύνη, αλλά επειδή όλα αυτά τα 45 χρόνια της δημοσιογραφίας δεν κατηγόρησα ποτέ κάποιον μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όλοι έχουν το τεκμήριο της αθότητας και νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Ναι, γιατί κατηγορεί ο κ. Μαρινάκης για σκευωρία και ότι. Λέω ότι το τεκμήριο της αθότητας υφίσταται και από εκεί πέρα η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όπως θα πρέπει να την κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Έναντι όλων όμως, κύριε. Πριν φτάσει, βέβαια. Έναντι όλων. Έργα όμνες. Δηλαδή όχι αλακάρτ. Πριν φτάσει. Δηλαδή όταν μας συμφέρει. Γιατί, ή όταν δεν μας συμφέρει. Πριν φτάσει το σκάνδαλο στη Βουλή με ονόματα πολιτικών, διότι οι πολιτικοί φτιάξαν τους νόμους και τα συνταγματικά. Ήρθανε 10 ονόματα στη Βουλή, γιατί πάνω σε αυτά τα 10 ονόματα σκόνταψε η δικαιοσύνη. Θα μπορούσαν να μην έχουν έρθει στη Βουλή αν δεν τα είχαν μαγειρέψει έτσι οι πολιτικοί της προηγούμενης γενιάς. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Και τελικώς μπορεί και κανείς να μην ήταν ένοχος ή μπορεί να ήταν και όλοι ένοχοι. Με βάση τις έρευνες της δικαιοσύνης. Όπως τρώσαν έτσι θα κοιμηθούν. Και θέλω να κλείσουμε με αυτή τη συνέντευξη, κύριε Κουίκ, με τον απόδημο ελληνισμό. Έχει δύναμη ο απόδημος ελληνισμός. Ακούω πάρα πολλούς που λένε δεν υπάρχει κάτι. Έχει συμμαχίες η Ελλάδα, επειδή είναι και της αρμοδιότητάς σας. Έχει η Ελλάδα φιλέλληνες, γιατί από τη μία έχουμε την ομογένεια. Πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε και κάποιους ανθρώπους που αγαπούν την Ελλάδα. Και εσείς έχετε γυρίσει τον κόσμο. Εδώ και 1,5 χρόνο. Και αυτή ήταν μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε ο Νίκος ο Κοντζιάς. Έχουμε αναπτύξει τις τριμερείς μας. Με συνεταίρο δίπλα την Κύπρο. Τριμερείς πολύ σημαντικές συμμαχίες με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Λίβανο, την Αρμενία. Τώρα ξεκινήσαμε και με τους πανίσχυρους, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιρλανδούς. 30 εκατομμύρια Ιρλανδοί. Πολλοί είναι μέσα στα κόμματα. Ναι, αυτές οι συμμαχίες λοιπόν δουλεύουν. Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι περιμένω, μάλλον το πολύ διαφορετικά, ότι η ομογένεια όμως έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλη είναι η ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο είναι στις υποσαχάριες αφρικανικές χώρες, άλλη είναι στην Αυστραλία, άλλη είναι στις προσυμβητικές δημοκρατίες. Είναι διαφορετικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το πώς έχουν μεγαλώσει οι ομογένειες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας, γιατί έχουμε φτάσει πια τρίτες, τέταρτες γενιές, αυτά τα νέα τα παιδιά, τα οποία πολλά από αυτά προσδιορίζονται πλέον ως Αμερικανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής. Μπορεί να χάνουν και τη γλώσσα τους, όμως το DNA το ελληνικό το έχουν και αυτό το βλέπω όταν έρχονται στην Ελλάδα. Θα πρέπει αυτούς να ξυπνήσουμε, μπολιάζοντάς τους ίσως και με το brain drain το οποίο πηγαίνει εκεί. Μάλιστα. Κύριε Κουίκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είπατε τίποτα για τα φιλοζωικά. Α, για τα φιλοζωικά, ναι, για το συζητήσαμε. Ορθώς το νομοσχέδιο αποσύρθηκε. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά βγήκε στη διαβούλευση και παγιούν παρατηρήσεις. Υπάρχουν μελανά σημεία μέσα και σκοτεινά σημεία μέσα. Η φροντίδα είναι τα ζωάκια. Και πάνω απ' όλα να επιβραβεύσουμε τους ανθρώπους
που τα κρατούν ως ζώα συντροφιάς και όχι να τους τιμωρούμε τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να δώσω 6 ευρώ το χρόνο για το ζωάκι μου, αλλά σε ποιο ταμείο και πώς θα γίνει η διαχείριση αυτού του χρήματος. Θα πάει εκεί που θέλω ή θα σκορπιστεί σε μισθούς μέσα σε δήμους. Στο παράδειγμα. Δίχως πάρω μέσα λοιπόν, στους δήμους. Άρα να το φτιάξετε. Γιατί όμως δεν έγινε ολευθή εργασία πριν και έπρεπε να βγει αυτό το νομοσχέδιο να προκαλέσει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Δεν είμαι ορμόδιος υπουργός. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα έλεγα ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις καλό είναι να μονιάσουν μεταξύ τους, γιατί ο πόλεμος μεταξύ τους είναι σκληρός και αναλέητος. Μονιάστε, κάντε ένα ανωτικό λόγο και πηγαίνετε να διαπραγματεύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια τελευταία παρατήρηση. Νομίζω ότι προλαβαίνω. Προλαβαίνεις. Που έχει να κάνει με την ΕΡΤ, που έχει να κάνει και με τις τηλεοράσεις. Ένα, επειδή οι δορυφόροι δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Στα 2-3 δευτερόλεπτα διακοπών συνεννοήσεων συντονισμού μεταξύ στούντιο και του ρεπόρτερ έξω, βρείτε έναν τρόπο όπως τον είχα βρει εγώ στον Αντένα. Με ένα ακουστικό από την άλλη πλευρά, με κινητό τηλέφωνο. Δεύτερον. Οι συνδέσεις είναι προβληματικές. Ναι, ακούστε. Δεύτερον, όταν ένας ρεπόρτερ ξεροσταλιάζει στη βροχή, στο κρύο, στον ήλιο, από το πρωί για το ρεπορτάζ και ετοιμάζεται να βγει σε μια εκπομπή ή να βγει το βράδυ στις ειδήσεις, και ο παρουσιαστής των ειδήσεων του λέει όλη την είδηση και του λέει Κώστα και λέει έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Μαθήματα δημοσιογραφίας από τον δάσκαλο. Εκεί τον έχεις αποδομήσει και τον έχεις στείλει αδιάβαστο. Σωστό. Μην καβαλάτε τον άνθρωπο ο οποίος είναι έξω. Και τον εργάτη της ενημέρωσης, γιατί αυτός ακριβώς είναι ο εργάτης. Βάλτε ένα τιτλάκι και αφήστε να πει αυτό στην είδηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σύντομα σας βλέπω κύριε Κουίκ στα δημοσιογραφικά μετέβη. Αναπάλληλος δεν θα μείνω, δεν μου χρωστάνε, δεν τους χρωστάω, μου χρωστάνε. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.